Ένα νέο αποκαλυπτικό δημοσίευμα τη Wall Street Journal επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα τη πνευματική διάβγεια του Τζο Μπάιντεν, φέρνοντα στο φω συγκλονιστικέ αναφορέ για τη διονοητική επάρκειά του σε συναντήσει πίσω από κλειστέ πόρτε. Στη Wall Street Journal μίλησαν πολλοί δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι, στελεχοί και μέλη του Κογκρέσου. Αρκετοί επεσημάναν πω η γνωστική έκπτωση του 89χρονου Προέδρου των ΗΠΑ και υποψήφιου για μια νέα θητεία στι επικείμενε εκλογέ του Νοεμβρίου ήταν άμεσα εμφανή. Εξαιρετικά ανησυχητική ήταν η εικόνα του κατά τη διάρκεια των τεταμένων διαπραγματεύσεων για την αύξηση του ανώτατου ωρίου χρέου των ΗΠΑ. Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Κέβιν Μακάρθη είπε πως τράβλιζε, μιλούσε μπερδεμένα, μουρμούριζε και αδυνατούσε να συμμετάσχει και να οργανώσει τη συζήτηση, ενώ οι θέσεις του άλλαζαν ημέρα με την ημέρα. Ανέφερε επίσης πως είχε πάντα κάρτες μαζί του, επισημένοντας πως είναι εξαρτημένος από τις σημειώσεις του.